Νέα καμπάνια κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης θα πραγματοποιήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΓΕΣΕΕ, δράσεις που θα κορυφωθούν με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στο δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Γι' αυτό εμείς θα ξεκινήσουμε από την άλλη εβδομάδα πάλι σε όλη την Ελλάδα μια μεγάλη καμπάνια εναντίον της ακρίβειας. Θα περιλαμβάνει συγκεντρώσεις στις πόλεις και σε δήμους στις μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις πρωτεύουσες των νομών, και θα κορυφωθεί με μια γενική απεργία, θα προτείνω στις 21 Νοέμβρη, και νομίζω ότι θα γίνει και ομόφωνα δεκτή η εισήγησή μου. Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν κανένα άλλο τρόπο να πολεμήσουν την ακρίβεια παρά μόνο να αυξηθούν οι μισθοί τους. Και οι μισθοί δεν αυξάνονται με ευχές που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Η μάστιγα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αλλά όλη την κοινωνία. Δεν αντέχουμε πια. Θέλουμε συλλογικές συμβάσεις, θέλουμε αξιοπρεπείς μισθούς. Τις συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης των εργαζομένων περιέγραψε ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις προέδρων εργατικών κέντρων, τονίζοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί μάστιγα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εθνικό εισόδημα των κερδών. Και είμαστε η δεύτερη από το τέλος όμως με τη συμμετοχή των μισθών στο εθνικό εισόδημα. Αυτό είναι πασιφανές πλέον τι σημαίνει. Ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυξήθηκε ήδη η καταγεγραμμένη φτώχεια στη χώρα μας περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες. Τι να το κάνω εγώ όταν λέει η κυβέρνηση ότι αύξησε, δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση τον κατώτερο μισθό, οι εργοδότες τον πληρώνουν κατά 27,5%, όταν με αυτή την αύξηση η αγοραστική δύναμη, και αυτό πρέπει να μετράει ο κόσμος, την αγοραστική δύναμη του μισθού του βρίσκεται μείον 8% από ό,τι το 2019. Ο μισθός πλέον δεν φτάνει πέρα της 10 του μηνός. Εάν υπολογίσουμε ενίκεια, ρεύμα αλλά και το σούπερ μάρκετ, θα καταλάβετε όλοι και όλοι γνωρίζουμε, γιατί είμαστε καταναλωτές, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επιβιώσει κανένας εργαζόμενος πέρα της 10 του μήνα. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες και στη Ρόδο δυστυχώς που ενώ τα παιδιά τους πέρασαν σε εξετάσεις, φέτος δεν κατάφεραν να τα στείλουν τα παιδιά τους λόγω της οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας. Και αν το συνδυάσουμε αυτό μαζί με τους καθυλωμένους μισθούς εδώ και πάνω από 10 χρόνια, με τις υπόλοιπες συνθήκες εργασίας και γενικά το εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, θα δούμε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ακρίβεια στον Θεό και η μισή στα τάρταρα, το σύνθημα της νέας καμπάνιας κατά της ακρίβειας, με τον Γιάννη Παναγόπουλο να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να ελέγξει την ακρίβεια, η οποία υποβαθμίζει διαρκώς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και το βιωτικό τους επίπεδο.